Το εμβληματικό φιλμ με τίτλο Αμίν του Κώστα Γαβρά προβλήθηκε στο πνευματικό κέντρο στο πλαίσιο του 10ου φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων. Οπου τιμήθηκε και ο διεθνού φήμη Έλληνα κινηματογραφιστή. Η ταινία βασίζεται στην ιστορία του χημικού Κουρτ Γκέρστάιν, αξιωματικού των ΕΣΕΣ, ο οποίο ήταν υπαρκτό πρόσωπο και προσπάθησε αποτυχημένα να ευαισθητοποιήσει την Καθολική Εκκλησία σχετικά με το ολοκαύτωμα. Μάλιστα, ενώ προμήθευε τα στρατόπεδα συγκέντρωση με το φωνικό Ζάικλο ταυτόχρονα κατήγγειλε τα εγκλήματα ενημερώνοντα τον Πάπα Πίο, ρισκάροντα έτσι τη δική του ζωή και εκείνη τη οικογένειά του. Το Δήμο Χανίων σήμερα θα τιμήσει τον Κώστα Γαβρά με την απονομή του μεταλλίου τη πόλη, ω μια ελάχιστη ένδειξη τιμή απέναντι στην τεράστια προσφορά του στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που με διέφερε στο Αμίν είναι οι δύο άνθρωποι με κίνδυνο τη ζωή τους. Αντιστέκονται στα τη μεγάλη τραγωδία που γίνεται εκείνη την εποχή στην, στην Γερμανία εναντίον των Εβραίων. Και εκεί το άλλο θέμα που με ενδιαφέρει πολύ είναι ότι ένας αρχηγός του πνευματικού κόσμου και του θρησκευτικού κόσμου εκείνη την εποχή δεν αντίδρασε καθόλου. Άφησε τα ό,τι γινότανε στους Εβραίους, η καταστροφή που γινότανε, δεν έκανε το παραμικρό πάνω για να τη σταματήσει. Το φιλμ γίνεται ανθρωποκεντρικό στον κάθε ρόλο ξεχωριστά, όπω εξηγεί ο δημιουργό του έργου. Μάλιστα, μετά από την προβολή, ο Κώστα Γαβρά συνομίλησε με το κοινό. Το Αμήν είχε προβληθεί στι κινηματογραφικέ αίθουσε το 2002. Ταινίε ε, υψηλή αισθητική, με θέματα κυρίω πολιτικά, βαθιά πολιτικά κοινωνικά θέματα, όλα τα δύσκολα θέματα που αντιμετώπισε η, η, ανθρωπότητα το τελευταίο μισό του περασμένου αιώνα και του, του πρώτου. Ένα δημιουργό που είναι ήδη στο πάθο των μεγάλων του κινηματογράφου. Στα 10 Γενέθλια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, μαζί μα είναι ο κύριος Κώστας Γαβρά, ο οποίο μα τιμά με την παρουσία του και εμεί με τη σειρά μα κατελάχιστον, τον τιμούμε σε αυτή τη βραδιά. Στο περιθώριο τη εκδήλωση, ο διεθνού φήμη σκηνοθέτη δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη σημερινή διεθνή εικόνα και την καθημερινότητα και μάλιστα φάνηκε πολύ απεσιόδοξο λέγοντα πω το μεγαλύτερο μέρο του πλούτου συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια και την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειονότητα του πλανήτη ζει κάθε μέρα όλο και σε πιο απελπιστική φτώχεια ενώ την οικονομία πλέον ελέγχουν μεγάλε εταιρείε. Κρίμα που πολλά κράτη συνεχίζουν αυτή την πολιτική χωρί να την αλλάζουν, επεσήμανε κλείνοντα. Από όλε τι και οικονομικά, γιατί η οικονομία ανήκει σε, μεγάλα, σε τεράστιε εταιρείε που είναι πιο δυνατέ οικονομικά από τα κράτη.